Επομένως, η συνταγή για αυτή την ελευθερία που ψάχνουμε είναι ο Χριστός. Και λέει, εάν ο Κύριος ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι είσαστε. Τότε θα έχουμε αληθινή ελευθερία. Και ο δρόμος για να περάσουμε στο Χριστό, για να γίνουμε μαθητές του Χριστού, είναι αυτά τα τρία άλφα που είπαμε. Να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, το πρώτο. Αυτό το θέμα της υπακοής. Το οποίο, κακώς λένε κάποιοι ότι είναι μόνο για τους καλογύρους υπακοή. Λέει, στον κόσμο μην ψάξει υπακοή. Δεν το λέω για τον Σεβαστό Πατέρα. Όταν πρωτοβγήκα από το Άγιον Όρος, έτσι με ευλογία του γεροντά μου τότε, συναντήθηκα με έναν κύριο, ο οποίος ήταν χρόνια στα κατηχητικά, στις ομάδες κλπ. Έτσι, πολύ. Ξέρετε τι μου είπε, το πρώτο που μου είπε είναι, κοίταξε λέει πάτερ, μην ψάχνεις εδώ για υπακοές. Έτσι μου το είπε. Ξέχασε το αυτό το θέμα. Ναι, αλλά αυτό είναι η μεγαλύτερη τραγικότητά μας, ξέρετε. Γιατί ο πρώτος υποτακτικός ποιος είναι? Ο ίδιος ο Κύριος είναι. Γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, λέει. Θανάτου δε σταυρού. Ο χριστιανός δεν είναι μιμητής του Χριστού. Πεςτε μου, αυτός δεν είναι ο χριστιανός, αυτός είναι ο ορισμός του χριστιανού. Ο χριστιανός είναι αυτός που μιμείται τον Χριστό. Εάν δεν μιμηθείς τον Χριστό στην υπακοή, πού θα τον μιμηθείς? Οπότε καλούμαστε να κάνουμε αυτό το πρώτο άλφα, να αρνηθούμε το θέλημά μας και να κάνουμε υπακοή. Σε ποιον? Στον Χριστό. Σε εκεί γίνεται η υπακοή. Και επειδή τον Χριστό δεν τον βλέπεις, είναι αόρατος, έχει τον πνευματικό, ο καθένας, συγγνώμη, τον πνευματικό του κάνει υπακοή και όχι μόνο. Ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι πολύ ωραίο, υπακούεται αλλήλες, λέει. Ο ένας να υπακούει στον άλλο. Η γυναίκα να υποτάσσει στον άντρα, αυτό δεν σημαίνει ότι και ο άντρας δεν πρέπει να υπακούει στη γυναίκα, έτσι. Ο άντρας θα κάνει και αυτό, θα κάνει και κάτι ακόμα μεγαλύτερο, θα πρέπει να αγαπάει τη γυναίκα του. Και ο ένας τον άλλο. Και αυτή η υπακοή είναι που σε κάνει έτσι ικανό να γίνεις μαθητής του Χριστού. Το πρώτο αυτό. Και το δεύτερο είναι να άρεις τον σταυρό σου. Δηλαδή να αποφασίσεις εάν χρειαστεί και να πεθάνεις πάνω στο σταυρό. Για να γίνεις, για να παραμείνεις μαθητής του Χριστού. Δηλαδή να αποφασίσεις να πάθεις οτιδήποτε προκειμένου να κάνεις τις εντολές, να τηρείς τις εντολές του Θεού. Αυτό σημαίνει να άριστο σταυρό σου. Αν αυτά τα δύο δεν τα κάνει ο άνθρωπος, προσέξτε είναι τραγικό, δεν μπορείς να γίνεις μαθητής. Νομίζω αυτό βλέπουν και τα νέα παιδιά, σε εμάς τους κάπως μεγαλωμένους ανθρώπους που πάμε στην εκκλησία κλπ. Και λένε, είστε υποκριτές και έχουν δίκιο. Γιατί δεν έχουμε κάνει αυτά τα δύο βήματα. Πάμε στην εκκλησία, ενδεχομένως εξομολογούμαστε, κοινωνούμε. Αλλά δεν έχουμε αρνηθεί το θέλημά μας. Είναι κρατεό το θέλημά μας. Θέλω και μπορώ, ακούω συνθήματα διάφορα. Και δεν έχουμε αποφασίσει να πεθάνουμε για τον Χριστό. Όταν έρθουμε λίγο στα δύσκολα, λες, τώρα να κάνουμε και έναν ελιγμό. Ας πούμε και ένα ψέμα, δεν πειράζει. Ας κάνουμε μια υποχώρηση. Εντάξει, στην εκκλησία θα ντυθώ έτσι όπως λέει ο παπάς, αλλά μετά μπορώ να ντυθώ και κάπως αλλιώς. Γιατί έξω από την εκκλησία δεν υπάρχει. Ο Θεός λέει, δεν σε βλέπει εκεί. Υπάρχει ο χριστιανός της Κυριακής, που είναι καθώς πρέπει, και μετά και ο χριστιανός της υπόλοιπης εβδομάδας, που δεν έχει καμιά διαφορά από αυτούς που δεν πάνε την Κυριακή στην εκκλησία. Αυτά βλέπουν και τα νέα παιδιά και σου λέει, είστε υποκριτές, δεν βλέπουμε καμιά αλλαγή στη ζωή σας. Και νομίζω αυτή είναι η βασική αιτία που φεύγουν τα παιδιά από την εκκλησία. Βέβαια, φταίει και η κακή αγωγή, η οποία πάλι ξεκινάει από το ότι ο γονιός δεν έχει κάνει αυτά τα βήματα. Δεν έχει ο ίδιος ελευθερωθεί από το θέλημά του και δεν έχει αποφασίσει να πεθάνει για τον Χριστό. Με το χειρότερο θάνατο. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά, τα πρώτα βήματα για να οδηγηθούμε στην ελευθερία. Να γίνουμε μαθητές, να μπούμε στην πρώτη νηπιαγωγή του Χριστού. Να αρνηθείς το θέλημά σου, να αποφασίσεις να πεθάνεις για τον Χριστό και μετά να μπεις να τον ακολουθήσεις. Αν δεν τα κάνεις αυτά, μάταια κάνεις τα υπόλοιπα. Γιατί τα υπόλοιπα μετά δεν τα ζεις. Μπορεί να εξομολογείς, ένα κοινό να λέει δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πάτρε, βέβαια δεν καταλαβαίνεις. Γιατί δεν έχεις κάνει τα πρώτα, αυτά που πρέπει, τα πριν.